παιδιά μου, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να αφαιρούμε το φόντο από μία φωτογραφία γρήγορα και απλά. Θα σας δείξω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Αυτή είναι εδώ την φωτογραφία. Θα την κάνουμε έτσι. Πολύ απλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μας PowerPoint. Μπορούμε να βάλουμε μία κοινή παρουσίαση ή να βάλουμε μία παρουσίαση που να έχει ήδη ένα φόντο. Θα σβήσουμε τους τίτλους και τους υπότιτλους και από την εντολή εισαγωγή εικόνας θα εισάγουμε την εικόνα που θέλουμε. Τη συγκεκριμένη την έχουμε στην επιφάνεια εργασίας. Είναι αυτή. Κάνω κλικ στο εισαγωγή. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα μου έχει πίσω ένα λευκό φόντο. Εγώ δεν θέλω να φαίνεται έτσι, θέλω να είναι διαφανές το φόντο της φωτογραφίας για να φαίνεται το φόντο πίσω του PowerPoint, της διαφάνειάς μου. Λοιπόν, τι κάνω. Καταρχήν θα το βάλω στις διαστάσεις που θέλω. Θα το μεγαλώσω και θα το φτάσω μέχρι εκεί που θέλω. Και τώρα πολύ απλά από την καρτέλα μορφοποίηση θα κάνω κλικ στο κουμπάκι κατάργηση φόντου. Αμέσως μετά τα όρια της εικόνας που θέλω να φαίνεται και βλέπετε ότι εδώ είναι η προεπισκόπηση, βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία δεν θα φαίνονται, οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε κλικ στο σήμανση περιοχών για διατήρηση, να διατηρηθούν δηλαδή. Ορίστε και σε αυτό εδώ το σημείο. Νομίζω ότι με το αποτέλεσμα είμαι ευχαριστημένη και πάμε να κάνουμε κλικ στο διατήρηση αλλαγών. Να τη φωτογραφία μας πια είναι έτοιμη. Τώρα, κάνοντας κλικ από το εισαγωγή πλαίσιο κειμένου, μπορώ να εισάγω κείμενο σε... Η αγαπημένη μου είναι η Comic Sans. Θα γράψω το κείμενό μου. Και φυσικά μπορώ να το διαμορφώσω, όπως διαμορφώνω όλα τα κείμενα. Να το μεγαλώσω. Ωραία. Λοιπόν, το μυστικό είναι το εξής τώρα. Από το αρχείο αποθήκευσης, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφα όπου θέλω, θα γράψω το όνομα. Για παράδειγμα, και προσέξτε τώρα. Δεν θα το αποθηκεύσω με τη μορφή PowerPoint, αλλά με τη μορφή αρχείων JPEG από θήκευση. Μας ρωτάει όλες τις διαφάνειες ή μόνο την τρέχουσα. Εγώ θέλω μόνο την τρέχουσα διαφάνεια. Στον υπολογιστή μου, στα έγγραφά μου. Να τη εικόνα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!